Μετερολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει εγκατασταθεί στο Μουσικό Σχολείο του Βαρθολομιού και τα δεδομένα που συλλέγει μεταφέρονται διαδικτυακά στην ειδική πλατφόρμα του αστεροσκοπείου για τον καιρό, σε γνωστή πανελλαδικά στο σελίδα. Ο σταθμό θα χρησιμοποιείται τόσο για επιστημονικέ παρατηρήσει, όσο και για την πρόβλεψη του καιρού στην ευρύτερη περιοχή. Τονίζεται ότι τα δεδομένα του σταθμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ω αποδεικτικά στοιχεία για την εκδήλωση κάποιου έντονου μετρολογικού φαινομένου, όπω παγετό, πλημμυρικά φαινόμενα, και άλλα, καθώς επίσης και για την εξέλιξη μιας κακοκαιρίας ή τον επιχειρησιακό προγραμματισμό αντιμετώπιση μια πυρκαγιά. Η εγκατάσταση είναι μια ιδέα τη διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, κυρία Μαρία Μπίρμπα, η οποία είναι και γνώση του αντικειμένου. Επειδή έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν με κάποια άλλα project με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ζήτησα από του υπεύθυνου και συγκεκριμένα από τον κύριο Γιάννη Κολέτσι, εάν θα, υπά... αν θα υπήρχε δυνατότητα εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού και στο σχολείο μα για να αρχίσει η γιατί είναι μία πολύ ωραία τοποθεσία από μετεωρολογικής απόψεως, είναι έξω το σχολείο μας, δεν καλύπτεται από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, οπότε θα ήταν πολύ ωραία σαν έναρξη μιας περαιτέρω συνεργασίας. Ε, πώς πώς... ξεκινήσαμε τις μελέτε μελέτες της περιοχής τον Οκτώβριο και εγκαταστάθηκε πριν λίγο καιρό, γιατί υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα. Μπορείς να κάνεις πρόγνωση, βέβαια αυτά είναι συστήματα τα οποία τα ξέρουν οι ειδικοί περισσότερο, Ανεβαίνοντα το βαρομετρικό χαμηλό ή κατεβαίνοντα, αναλόγω μπορούμε να προβλέψουμε τι καιρό θα κάνει τι επόμενε 6, 7, 12 ώρε. Με αυτό ασχολούνται καθόλου οι μαθητέ εδώ στο σχολείο. Βεβαίως, ήδη τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν τη λειτουργία του, γνωρίζουν ότι αν ας πούμε, αυτό που είναι το βαρόμετρο πέφτει, έρχεται κακοκαιρία, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία μπορούν να ξέρουν αν έρχεται από το βορρά ή το νότο. Και αυτό είναι ένα άνοιγμα που κάνουμε και για τα άλλα σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμια, Όσα παιδιά, δηλαδή όσοι όσα σχολεία επιθυμούν, μπορούν να έρθουν να ξεναγηθούν εδώ με κάποια πειράματα που θα τους δείχνουμε και κάποια ε, δεδομένα από το σταθμό, να μπορούν να ξέρουν πώς περίπου λειτουργεί αυτό που ακούμε όλοι στα, βαρομετρια... στα μετρολογικά δελτία για το βαρομετρικό χαμηλό, το υψηλό, τι είναι όλα αυτά και πώς τα διαβάζουμε μέσα από τέτοιε κονσόλες.